για τη θετική ανταπόκριση που δείξατε στην πρόσκλησή μας για την ανακοίνωση. Τόσο τη συντηρητική διακήρυξη του συνδυασμού, συνεργασία για την ανάπτυξη του Δήμου Μηδαίου, όσο και τη υποψηφιότητα του επικεφαλή του συνδυασμού για τη θέση του Δημάρχου Μηδαίου, κ. Γιώργη Χεντζόπη. Αρχικά θα αναφέρουμε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα τη ω σήμερα πορεία του Γιώργου Χεντζόπουλου στα πολιτικά δρόμενα τη περιοχή Μηδαίου. Ο Γιώργος Γεντζόπουλος γεννήθηκε το 1971 στη Δαγόρα του Δήμου Μηδαίου. Μεγάλωσε, έκανε οικογένεια και εργάζεται στο Μήδαιο, το οποίο αγαπά με πάθος. Στην έως τώρα προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, είναι ένας άνθρωπος με ανησυχίες, πραγματικό ενδιαφέρον για τα κοινά και τον τόπο μας, βαθιά πίστη στο συνεργατισμό, τον οποίο με συνέπεια και χωρίς καμία ιδιοτέλεια υπηρετεί πολλά χρόνια. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως αγρότης το 1988 και το 2003 άρχισε να εμπλέκεται ενεργά στα συνεταιριστικά δρόμενα της περιοχής μας και εν συνεχεία της χώρας γενικότερα. Αρχικά εκλέχθηκε αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού Βεγόρας στην Άσα Μηδαίου και ένα χρόνο αργότερα εκλέχθηκε αντιπρόεδρος στην Ένωση με πρόεδρο τον Φίλιππο Πιχτράκη. Μέσα από εύστοχες κινήσεις που έκανε η Ένωση για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων των παραγωγών της και προβολή των δίκαιων ετοιμάτων τους, ο Γιώργος Γεντζόπουλος γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρου Κοντού, με τον οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκαν στενά για την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα της περιοχής μας. Το 2005 εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΑΣΑ Μηδαίου και στη συνέχεια, από τη μία η βαθιά και ανιδιοτελής πίστη του στις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού, και από την άλλη, η μαχητικότητα που το χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, συνέβαλαν στην εκλογή του στα διοικητικά συμβούλια όλων των τριτοβάθμιων αγροτικών οργανώσεων, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΕΚ, ΕΔΟΑΟ και ΟΣΟΕ. Το 2007 εξελέγει μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΦΗ και ένα χρόνο αργότερα διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος LEADER για την τέταρτη προγραμματική περίοδο. Με εργατικότητα, αλλά και πίστη στις δυνατότητες της περιοχής μας, εργάστηκε σκληρά με στόχο την ανάπτυξη τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο όμως και γενικότερα. Το 2008 δημιουργήθηκαν οι ομάδες της ΕΑΣΑ Μηδαίου, καθώς επίσης και η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία Αμίντεων Ίνος, με τη συμμετοχή όλων των ενωπίων της περιοχής, την οποία υπήρξε ο πρώτος πρόεδρός της. Το 2009 ίδρυσε τον Ευρωπαρατοτροφικό Συνεταιρισμό Μηδαίου, ο οποίος λειτουργεί έως σήμερα. Όταν το 2011 ψηφίστηκε ο νόμος 4015, ο οποίος είτε καταργούσε τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, είτε τις μετέτρεπε σε πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο Γιώργος Γεντζόπουλος παραιτήθηκε από κάθε άλλη θέση που κατήχε την περίοδο εκείνη, επέστρεψε στο Αμίντεο, στο γραφείο του στην ΕΑΣΑ Μηδαίου, σήκωσε τα μανίκια και έδωσε μάχη για να αντιμετωπίσει τη νέα δύσκολη κατάσταση που έθεσε σε κίνδυνο σημαντικές και δυναμικές συνεταιριστικές ενώσεις σε όλη τη χώρα. Το 2012 δημιούργησε τον ΑΣΕΠΑ, ο οποίος λειτουργεί μέχρι και σήμερα, έχοντας κρατήσει όλες τις δραστηριότητες αλλά και τις υποδομές της ΕΑΣΑ Μηδαίου. Παράλληλα με την επαγγελματική και πλούσια συνεταιριστική του δράση, είχε ενεργό συμμετοχή και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ως κοινοτικός σύμβουλος στη Δαγόρα, το 1994 έως το 1998 και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Φιλότη το 2002. Αυτό που χαρακτηρίζει την προσωπική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια είναι η βαθιά αγάπη και πίστη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην ιδιαίτερη περιοχή του Αμηδαίου. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019, ο Γιώργος Γεντζόπουλος απευθύνεται στους συμπολίτες του ως υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού Συνεργασία για την ανάπτυξη του Δήμου Μηδαίου, ζητώντας την ευκαιρία να εργαστεί με δυναμισμό, όραμα, διάθεση για συνεργασία με όλους τους συνεργούς συμπολίτες του και με αποκλειστικό στόχο να γίνει το Αμίντεο η πόλη που όλοι ονειρευόμαστε. Το λόγο λοιπόν έχει ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Γεντζόπουλος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας προκειμένου σήμερα να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου ως επικεφαλής του Συνδυασμού Συνεργασία για την Ανάπτυξη του Δήμου Αμηδαίου. Στόχος μας είναι, μαζί με μια ομάδα ικανών και εργατικών ατόμων που ζουν και εργάζονται στον τόπο μας, να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που θα κάνουμε τον Δήμο μας περισσότερο λειτουργικό,
φιλικό και ανθρώπινο. Για κάθε πολίτη, για κάθε επαγγελματία και εργαζόμενο, για κάθε συμπολίτη μας κάθε ηλικίας. Όχι μόνο για ορισμένους, αλλά για όλους. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας και ουσιαστικά ενώπιον όλων των δημοτών του Αμιταίου, ως επικεφαλής αυτού του συνδυασμού. Για εμένα αυτή η θέση ευθύνης είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μια πρόκληση που στόχο ένα έχει. Να δώσω μια μάχη ακόμα στη ζωή μου. Όπως κάνω χρόνια τώρα από άλλες θέσεις ευθύνης που είχα την τιμή να βρίσκομαι. Χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Αλλά με όρεξη, με μεράκι, με επεξεργασμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για κάθε τομέα, για κάθε πλευρά αυτού του δύσκολου αλλά και σημαντικού έργου που έχω την επιθυμία να αναλάβω. Προηγουμένως ακούσατε δύο λόγια για το ποιος είμαι, από πού προέρχομαι και τι έχω κάνει έως τώρα στη ζωή μου. Αυτό που θέλω να κρατήσετε και να από όσα ακούσατε είναι κυρίως ένα. Ότι είμαι άνθρωπος που δεν με φοβίζουν τα δύσκολα. Ότι ξέρω να βρίσκω λύσεις μέσα από συνέργειες και συνεργασίες. Τιμώ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Σηκώνω τα μανίκια και δεν φοβάμαι ούτε τη σκληρή δουλειά ούτε τις ευθύνες. Δεν θα ακούσετε από μένα θεωρίες. Από σήμερα κιόλας θα ακούσετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς σκοπεύω να διοικήσω εφόσον οι συμπολίτες μου μου εμπιστευτούν και με τιμήσουν με την ψήφο τους, την οποία με μεγάλο σεβασμό και αίσθημα ευθύνης ζητώ. Θα σας δώσω το περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να διοικηθεί ο Δήμος Αμιταίου, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι μια πολύ καλή βάση για να αλλάξουν προς το καλύτερο πολλά μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας. Πρώτα απ' όλα βέβαια θέλω να επισημάνω πως πεποίθησή μου είναι ότι η ανάπτυξη της Υπαίθρου διοικητικά περνά κατά κύριο λόγο μέσα από τους Δήμους. Και τολμώ να πω από το όραμα και την εργατικότητα των Δημάρχων τους. Αυτό που διαχρονικά όλοι το έχουμε δει, όπου υπάρχουν ανήσυχοι άνθρωποι, όπου υπάρχουν εργατικοί δήμαρχοι, οραματιστές, εκείνες οι περιοχές, εκείνοι οι Δήμοι βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο και σε μεγαλύτερες ταχύτητες ανάπτυξης. Δυστυχώς ο δικός μας ο Δήμος υστερεί σημαντικά σε κέριους τομείς και παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις σε επίπεδο ποιότητας της καθημερινότητάς μας, σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο στήριξης της επιχειρηματικότητας και γενικότερα δεν αξιοποιούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Ζούμε σε ένα γεωφυσικό περιβάλλον με τέσσερις λίμνες, συνδεδεμένες μεταξύ τους με φυσική ροή και οι αγρότες ποτίζουμε ακόμα από γεωτρήσεις, αντλώντας νερό από πολύ μεγάλο βάθος. Οι λίμνες το χειμώνα πλημμυρίζουν και το καλοκαίρι δημιουργούν ευάλωτους και έλλειμμα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και την ίδια την βιωσιμότητά τους. Στον τομέα της βιοτεχνίας και βιομηχανίας έχουμε υιοθετήσει ως βιομηχανική μία περιοχή στην οποία όμως είναι αδύνατο να εκδοθούν άδειες βιομηχανικής δραστηριότητας. Οι υποσχέσεις και τα σχέδια για έναν ενεργειακό Δήμο Αμιταίου και αυτές ήταν ένα ακόμα γράμμα κενό. Η ΔΕΗ ήρθε, πήρε και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω της είναι εγκαταλελειμμένα ορυχεία από θέσεις με μπάζα και τέφρα και διαλυμένα τα γύρω χωριά. Καμιά προσπάθεια τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ώστε να αποτροπεί αυτή η καταστροφή του γεωφυσικού τοπίου. Καμιά ενέργεια από πλευράς δημάρχων δεν έχει γίνει ώστε να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος που έχουν αναλογιστεί όλα αυτά τα χρόνια οι αγρότες αντλώντας από μεγαλύτερο βάθος νερό λόγω της καταστροφής του υδάτινου ορίζοντα. Κανένα ανταποδοτικό τέλος για τους κτηνοτρόφους, για τους βοσκοτόπους που καταστρέφονται. Αυτά όλα φυσικά είναι ένα μέρος, μόνο με ένα μέρος αυτών που θα αλλάξουμε, που πρέπει να αλλάξουμε. Μόνο ένα μέρος αυτών που θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Θέλοντας να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους συμπολίτες μου, από τους οποίους ζητώ να με τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους, πρώτα απ' όλα δεσμεύομαι για τον τρόπο με τον οποίο εγώ και οι συνυποψήφοι μου δημοτικοί σύμβουλοι θα διοικήσουμε. Η διαφορά με το παρελθόν θα είναι εμφανής από την πρώτη μέρα, να το ξέρετε. Δεν θα λειτουργήσω συγκεντρωτικά.
Ούτε εγώ, ούτε οι άνθρωποι που θα βρεθούν στο πλευρό μου. Θα έχω πλήρη ευθύνη, όπως και όλοι οι συνεργάτες μου. Θα έχουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Ειδικότερα για την εσωτερική διοίκηση του Δήμου. Τα κοινοτικά συμβούλια και ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου θα αναλάβουν πραγματικές ευθύνες. Θα χειρίζονται τα θέματα που αφορούν την κοινότητά τους, χωρίς να κρατάει ο Δήμαρχος τις αρμοδιότητες. Τα κοινοτικά καταστήματα θα λειτουργούν πλέον. Δεν θα είναι φαντάσματα. Το ελάχιστο 4 ώρες ημερησίως, με γραμματιακή υποστήριξη, επικοινωνώντας ιντερνετικά με τα κεντρικά του Δήμου, για να παράσχουμε στους πολίτες τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να μην τρέχουν πάνω κάτω. Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα συντάσει δικό του προϋπολογισμό. Ό,τι δικαιούται σε ύψος, αλλά δικό του. Ο προϋπολογισμός θα συντάσσεται σε ανοιχτές κοινοτικές συνελεύσεις. Και έπειτα θα κατατίθεται στο Δήμο στις τεχνικές υπηρεσίες να παίρνει τον δρόμο. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου θα έχει αρμοδιότητα να υπεγράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν τους κατοίκους της εκάστοτε κοινότητας. Για το αμύντιο, το φιλόντα και τον αετό ειδικότερα θα θεσμοθετήσουμε και το Συμβούλιο Γειτονιάς, ώστε ο πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο να παρακολουθεί ακόμα καλύτερα τα θέματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα προσυνεδριάζει για κανένα λόγο. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κυκλικά στις έδρες των πρώην καποδιστριακών δήμων. Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα παίρνουν τον λόγο, θα λένε την άποψή τους για το εκάστοτε θέμα συζήτησης και μετά θα ψηφίσουν. Θα θεσμοθετήσουμε Γενική Συνέλευση Νεολαίας, στην οποία θα συμμετέχουν νέες και νέοι του Δήμου Αμυνταίου. Το νέο αυτό όργανο θα ονομάζεται Τα Θέλω της Νεολαίας και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμμετέχει ως ίσως Δημοτικός Σύμβουλος. Ο Δήμος θα διοικείται από τον Κεντρικό Αντιδήμαρχο. Ο Κεντρικός Αντιδήμαρχος θα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Οι θεματικοί αντιδήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι των πρώην καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων θα συνεργάζονται άρρηκτα με τους Προέδρους και τα Κοινοτικά Συμβούλια και θα μεταφέρουν τα θέματα στον Κεντρικό Αντιδήμαρχο, ο οποίος θα δίνει και λύσεις με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος θα παρακολουθεί όλα τα εσωτερικά θέματα, αλλά θα ασχολείται με τα εξωτερικά και κυρίως με την ανάπτυξη του Δήμου. Με ένα στόχο, την άνοδο του πρωτογενές ΑΕΠ, να παράγουμε παραπάνω πλούτο. Με μια μικρή ομάδα στελεχών, τεχνοκρατών και ερετών, θα σχεδιάσει την ανάπτυξη του Δήμου. Η ανάπτυξη που οραματιζόμαστε εμείς θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα έχει να κάνει με την αναβάθμιση, βελτίωση όλων των δομών, υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου μας. Την άνοδο και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου όλων των συνδημοτών μας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός που θα καθορίσει την ταχύτητα που θα γίνουν όλα αυτά. Είναι ο πυλώνας που θα καθορίσει την άνοδο του πρωτογενούς παραγόμενου πλούτου της περιοχής. Για να το πετύχουμε αυτό θα δημιουργήσουμε μια δημοτική επιχείρηση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι της περιοχής. Η αναπτυξιακή αυτή δημοτική επιχείρηση θα έχει τρεις επιτροπές διαχείρισης. Η πρώτη επιτροπή θα ασχοληθεί με τη βελτίωση των δομών και υπηρεσιών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Η δεύτερη επιτροπή θα έχει ως μέλημά της τη βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη του Δήμου μας. Και η τρίτη επιτροπή την ανάπτυξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου. Ο τρίτος πυλώνας θα στοχεύσει στην ανάπτυξη του τουρισμού του Δήμου Αμυνταίου. Με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, όλων των συλλόγων, όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό και την προβολή της περιοχής. Όλα τα παραπάνω είναι ο κορμός και η κεντρική ιδέα για το πρόγραμμα που θα ξετυλίξουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, απομένουν περίπου 2 μήνες ως τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλώ όλους τους πολίτες να ενδιαφερθούν για το ποιους θα εκλέξουν κοινοτικούς συμβούλους, ποιους θα εκλέξουν προέδρους κοινοτήτων, ποιους θα εκλέξουν δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Καλώ στους ικανούς συμπολίτες μας, που ενδιαφέρονται να βάλουν υποψηφιότητα για κοινοτική και δημοτική σύμβουλη, να έρθουν κοντά μας, να στηρίξουν την υποψηφιότητά μας, για να έχουν πραγματικά το ρόλο που τους αξίζει και να συμβάλλουν σε μια νέα και δυναμική προσπάθεια.
που θα φέρει νέο αέρα στο Δήμο μας. Καλό τέλος στους υποψηφίους μου για τη θέση του Δημάρχου Αμυνταίου και ειδικότερα αυτούς που έχουν διατελέσει θύμα. Να έρθουμε σε έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ μας. Έναν διάλογο υγιή με βάση τις ιδέες, τις θέσεις, το πρόγραμμα και το όραμα του καθενός μας για το Δήμο Αμυνταίου. Είναι απολύτως αναγκαίος σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να προλάβουμε τις εξελίξεις. Περιθώρια για άλλες χαμένες ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Οι εκλογές αυτές δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποιητές. Ως επικεφαλής του συνδυασμού μας ζητώ να ξεκινήσει και ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές συζητήσεις ενώπιον των συμπολιτών μας, στο πνευματικό κέντρο Αμυνταίου, ας πούμε. Ώστε όλοι να κρυθούμε βάση του τι πραγματικά πρεσβεύουμε. Έχουμε συνηθίσει κατά την προεκλογική περίοδο οι υποψήφοι να ρίχνουν λάσπη ο ένας τον άλλο, να απειλούν με δικαστήρια και οι εκλογές να καταλήγουν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με πολύ φανατισμό και τρόπαιο την καρέκλα του Δημάρχου. Εμείς τους δύο μήνες που απομένουν θα ανοίξουμε έναν διάλογο με όλους τους πολίτες, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας, για να ακούσουμε και τα προβλήματα, αλλά κυρίως να αφουγκραστούμε για ιδέες και σκέψεις των συμπολιτών μας, με στόχο ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο Δήμο. Εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν τη διοίκηση του Δήμου, να γνωρίζουν ότι δεν θα αναλωθούμε σε διαμάχες για το παρελθόν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λάθη που έχουν γίνει. Δικαστήρια, τέλος. Δεν θα είναι ο Δήμος ο καλύτερος πελάτης του δικαστηρίου. Σίγουρα θα υπογραμμίσουμε όμως όσα δεν έχουν γίνει. Αφετηρία σημαντική για να κρυθούμε όλοι επί των πραγματικών προβλημάτων. Όχι για να δικάσουμε κοινωνικά κάποιους, αλλά για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη, παραλήψεις και αστοχίες. Αποκλειστική ενία μας θα είναι να έχουν όλοι οι πολίτες του Δήμου μας αυτό που δικαιούνται. Να είναι ο Δήμος αρρωγός σε όλες τις δραστηριότητες των πολιτών. Από την υγεία, θα βάλουμε πολύ ψηλά το θέμα της υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε την καλύτερη υγεία στην Ελλάδα, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ και των προβλημάτων που μας αφήνει και στις επόμενες γενιές που αφήνει. Την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τον τρόπο τον ξέρουμε, συνεργάτες έχουμε και ο στόχος μας είναι να βάλουμε το Δήμο μας σε μια τροχιά ανάπτυξης, μακριά από τη μιζέρια, την κατάθλιψη και τη στασιμότητα. Στις 26 Μαΐου οι πολίτες έχουν τη δύναμη να δώσουν το τέλος σε όλα αυτά και να δημιουργήσουν μια νέα αρχή. Τη νέα αρχή που δικαιούμαστε όλοι, αλλά κυρίως οι νέοι του Δήμου μας.